casa esta en la... Να σας ευχαριστήσω που με τιμάτε σε αυτή την πρώτη προσπάθεια που κάνω να παρουσιάσουμε μερικά πράγματα τα οποία γίνονται πλέον στην παρακοχυρωτική. Σκοπός μου σήμερα ήταν να σας παρουσιάσω την εμπειρία που αποκόμισα τα τελευταία δύο χρόνια από κυρίως από το ταξίδια μου στη Σανγκάη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πια ως θωρακοχειρουργική το 2017. Έφτιαξα ένα βιντεάκι τις τελευταίες δύο μέρες, ερασιτεχνικό βέβαια, έτσι. Το οποίο είπα να το αρχίσουμε, έτσι, να είναι και πιο χαλαρό λίγο.
Αυτό ήταν το βιντεάκι μου, όποιες δυσκολίες στο να το παράγω σωστά. Όπως σας είπα και πριν, ο σκοπός ήταν να παρουσιάσουμε μερικά πράγματα τα οποία είμαστε σε θέση πλέον και μπορούμε να τα δουλεύουμε με καινούριες μεθόδους. Και μερικά πράγματα τα οποία και μας έχουν προβληματίσει και κάποιες καινούριες προτάσεις όσον αφορά την τεχνολογική εξέλιξη της βοηθάει πάρα πολύ στη θωρακοχειρουργική τα τελευταία χρόνια. Όσο και μερικά πράγματα τα οποία είδαμε πώς θα δουλεύουν στο εξωτερικό νοσοκομεία ειδικότητα και απόλυτη εξειδίκευση της θωρακοχειρουργικής. Διότι και τα δύο νοσοκομεία στα οποία διατέλεσα, ήταν νοσοκομεία τα οποία δεν είχαν άλλη ειδικότητα μέσα. Δηλαδή ήταν νοσοκομεία αποκλειστικά θωρακοχειρουργικά. Κάνοντας και μία αναφορά σε αυτά το βιντεάκι που δείξαμε προλίγου, αυτό ήταν ένα βράδυ, ίσως ένα σημαντικό βράδυ, γι' αυτό ονόμασα και το βιντεάκι My Watch Dream 3. Είναι κατά πόσο μπορείς να ακολουθήσεις μερικές φορές το όνειρο το οποίο έχεις και πώς μπορεί να σε βγάλει πραγματικά με τις συγκυρίες που θα σου τύχουν μπροστά σου και να σε πάει ακριβώς εκεί που θέλεις. Γιατί εγώ αυτά τα χρόνια αισθάνθηκα ακριβώς αυτό. Ο Diego González Rivas είναι ίσως ο πιο πασίγνωστος θωρακοχειρουργός ελάχιστης επαγγελματικής χειρουργικής στον κόσμο αυτή τη στιγμή και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά καθιέρωσε τη Uniportal VATS, δηλαδή την θωρακοσκοπική τσαλοκαρδιοσκοπικές εγχειρήσεις μίας τομής και μόνο. Εκείνο το βράδυ ήταν ένα βράδυ στο Leeds, στο Browns, είχαμε βγει για φαγητό, όπου μιλήσαμε πάρα πολύ. Κατάλαβε ακριβώς τι έψαχνα. Αυτό είναι το mail μια εβδομάδα αφού έφυγα από το Leeds, στο οποίο μου προσκαλούσε να πάω μαζί του στο Σαγκάι. Εγώ δεν είχα ξανακούσει ποτέ γιατί θα πρέπει κανένας να πάει στο Σαγκάι. Το λόγο τον περιγράφει εδώ ακριβώς, όταν μου είπε ότι σε αυτό το νοσοκομείο γίνονται περίπου 20 με 30 λοβεκτομές την ημέρα. Θωρακοσκοπικά. Όπου και αν είχαμε ταξιδέψει, είχαμε δει θανάσει μέχρι 4 ή 5 σύνολο. Φαντάζομαι μεγάλος πληθυσμός, κέντρο. 30 εκατομμύρια πληθυσμός, 3 είναι υπερβολικό το νούμερο, αλλά είναι αλήθεια. 3 κέντρα. Έτσι και εγώ πρόσφατα να γνωρίσω τον κύριο Ποντιέκο. Εδώ λοιπόν είναι το θωρακοχειρουργικό νοσοκομείο του Pullman Air Hospital, στη Σαγκάη, το 2015. Όπου ουσιαστικά διδασκόμαστε ως observers τη Uniportal VATS. Εδώ θα ήθελα λίγο να κάνω ένα μικρό σχόλιο, μιλώντας με τον Diego γιατί Uniportal, γιατί προσπάθησε τόσο πολύ. Ο Diego κυνηγούσε 7 χρόνια τον Ταμίκο στο Duke για να του δείξει το 2 port και δεν τον δεχόταν. Και αυτός επέμενε Uniportal. Ο λόγος είναι ότι ο Diego δεν μπορεί να ανεχθεί στον εγκέφαλό του την εικόνα κατόπτου. Δεν μπορεί δηλαδή την κάμερα από άλλο σημείο και τα εργαλεία του από άλλο. Ήθελε λοιπόν έναν τρόπο για να μπορεί να βλέπει ευθεία. Όπως οι περισσότεροι χειρουργοί που κάνουν Βίλι Βαλβές γίνονται αρκετοί στην αίθουσα, γνωρίζουν ότι το κάτω από το μπορεί να σε δυσκολέψει πάρα πολύ και δεν μπορούν όλοι οι εγκέφαλοι να λειτουργήσουν συνεργικά πάνω σε αυτό. Ο Diego είναι ένας από αυτούς. Ο λόγος λοιπόν που έκανε τη Uniportal VATS ήταν αυτός, ότι ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει με 2 ή με 3 πόρτα. Σημειώνω εδώ ότι το 2015 είδαμε 300 περιστατικά ως observers και σε οργανωμένο wet lab είχε ο καθένας μας περίπου 20 cases σε σκυλιά. Ήταν η πρώτη εμπειρία VATS λοβεκτώματων. Και αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου άλλαξε πραγματικά όλο το vision στο θωρακοχειρουργική, ενώ μετά ο Lee. Ξαφνικά το 2015 μπαίνει στην αίθουσα και μου λέει «You». My office. Εκείνη την ώρα πίστεψα ότι με είχαν δει, είχαμε ανακαλύψει μια περσόνα για να καπνίζουμε και ότι
θα γίνουμε ρεζίλιος Έλληνες τώρα, γιατί με έχουν πιάσει, ας πούμε, και θα... Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, με κάλεσε να αρχίσω να χειρουργώ, να βρίσκομαι μαζί του και να μιλάμε την ώρα που χειρουργεί. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια τεράστια φιλία. Ο ίδιος μεταπίδησε και από το βαθμό του επίκουρου καθηγητή στο Pullman Ari Hospital, έγινε αναπληρωτής καθηγητής στο Chess Hospital, και φρόντισε να κάνω ένα contract για fellowship το 2016 πια στο Chess Hospital στη Σαγκάη. Για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει Chess Hospital. Όσοι ξέρουν οι Κινέζοι, περιαβάζουμε. Το Chess Hospital στις 13 του 2016 συμπλήρωσε τον απίστευτο αριθμό των 10.000 λοβεκτομών σε ένα χρόνο. Είναι το πρώτο νοσοκομείο στον κόσμο που έγραψε ποτέ πενταψήφιο νούμερο λοβεκτομών σε μία χρονιά. Το 81,7% θωρακοσκοπικά ή ρομποτικά. Είναι το μεγαλύτερο κέντρο στον κόσμο, με διαφορά από το δεύτερο, το οποίο είναι το Pulmonary Hospital, Σαγκάη. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για το τρίτο. Θεωρείται για πρώτη φορά φέτος το WATS του ισοφάγου έγινε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε στο Chess Hospital της Σαγκάη. Και ο λόγος είναι διότι παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σειρά περιστατικών σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτι πραγματικά που αν δεν το ζήσει κανείς, νομίζει ότι θα του λένε παραμύθια. 80 πνευμόνια τη μέρα. Κάθε μέρα. Σε τι άλλα αίθουσες φαντάζομαι. Σε 25 αίθουσες. Σε 25. Πολύ ωραία. Όσο παρέμεινα εκεί, κάναμε 620 καταγεγραμμένα περιστατικά σε μεθωρακοσκοπική μέθοδο ή ρομποτική. Και τελειώνω τώρα με αυτό, θέλοντας να μπω σε ένα άλλο κομμάτι. Όσο ήμουν εκεί, έγινε ένα παγκόσμιο συνέδριο με πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Μία εξ αυτών είναι ο Βάλτερ Κλεπέτκο. Ο Βάλτερ Κλεπέτκο είναι ο διευθυντής της θωρακοκυβικής κλινικής του Άντερ Χάστ στη Βιέννη και πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεως Πνεύμονος. Μία ιδιαίτερα μεγάλη προσωπικότητα με την οποία είχαν ευκαιρία να μιλήσω πάρα πολλές ώρες μαζί του στη διάρκεια της μια εβδομάδα περίπου που κάτσαν εκεί. Το λέω γιατί βάζω τον Κλεπέτκο σε αυτό, γιατί ό,τι λέει έχει μεγάλο κύρος. Και ένα από αυτό που είπε σε μία συνεδρίαση στο συνέδριο ήταν και αυτή η διαφάνεια την οποία την έβγαλε φωτογραφία. Εδώ αναλύουμε τα ποσοστά θανάτου στις θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις στο in-hospital mortality, δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς κατέχουμε ως χώρα την πρώτη θέση, με 8%. Ήταν μια στιγμή πραγματικά ντράπηκα, γιατί δεν το περίμενα κιόλας. Είμαστε οι πρώτες εκλογές και οι πρώτες θανάτους. Και φυσικά αναρωτήθηκα γιατί. Ένας άνθρωπος τόσο σοβαρός έχει και τις απαντήσεις. Αν μου πείτε ποια χρονιά, νομίζω ότι το έχουμε ρίξει. 2012 ESTS report. Είναι το report του ESTS, επισήμως αναγκαιωμένο. Και σε πόσα περιστατικά. Σε όλα μας τα περιστατικά. Είναι overall. Δηλαδή σε σχέση με το δικό σας αριθμό και το δικό μας. Δικός αριθμός, κατά περίεργο λόγο, η Γερμανία είναι στη δεύτερη θέση με 7%. Εμείς με τους Γερμανούς πάντοτε έχουμε διάφορα θέματα, δεν μπορείς να καταλάβω, δεν το συζήτησα μαζί του, αλλά αν δείτε όλες τις άλλες χώρες κυμαίνονται από 2 έως 4, δηλαδή 50% διαφορά. Αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Έκανα πάρα πολλές συζητήσεις μαζί του και συζήτησα και με μέλη της Ελληνικής Θωρακοχειρουργικής Εταιρείας. Βγήκαν κάποια συμπεράσματα από αυτό. Οι αιτίες του υψηλού ποσοστού επιλογών στην Ελλάδα, χωρίς να λέμε τώρα πολλά πολλά, θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες για αυτά, είναι καταρχάς η εκπαίδευση. Κατά δεύτερον, η έλλειψη ή η ατέλεια συνεργειών μεταξύ των ειδικοτήτων. Η αργοπορημένη χειρουργική παρέμβαση όσον αφορά την θωρακοχειρουργική και η χειρουργική κυρίως ανοιχτών τομών. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει βάση λοβεκτομές. Ό,τι λοβεκτομή γίνεται ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Με ελάχιστες πυλίες, ελάχιστες εξαιρέσεις. Κυριαρχεί η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή με 4-5 περιστατικά τα οποία έχει ανακοινώσει. Και μιλάω με ό,τι ανακοινώσει έχουν γίνει.
Πάμε να δούμε λίγο το πρώτο. Στην εκπαίδευση λοιπόν, ο ίδιος ο Κλεπέτη μου είπε το εξής, ότι η Αθήνα είναι μια πόλη 4,5 εκατομμυρίων πληθυσμού, ενώ η Βιέννη 2,5 ή μισή. Στην Αθήνα υπάρχουν 28 θωρακοχειρουργικές κλινικές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 14 στο δημόσιο, εκ των οποίων η 11 δίνει ειδικότητα. Στη Βιέννη, 3 θωρακοχειρουργικές κλινικές, 2 στο δημόσιο. Που σημαίνει ότι η συγκέντρωση περιστατικών σε κέντρα που δίνουν ειδικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, άρα αποκτάτε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Και μην ξεχνάμε, Θανάση, ότι υπάρχουν και αναφέρουμε συνέχεια στον Άσεν, γιατί ο Άσεν είναι θωρακοχειρουργός, οπότε μπορούμε να έχουμε λίγο interaction, αν συμφωνεί σε ορισμένα πράγματα. Ότι υπάρχουν κλινικές που δίνουν ειδικότητα με 60 χειρουργία το χρόνο. Ισχύει αυτό. Το 2009 στο Βέλγιο, στη Λουβέν, όταν είχα πάει εκεί, γνώρισα τον ένα εκ των δύο ειδικευόμενων που είχε το Βέλγιο. Το όλο το Βέλγιο είχε δύο ειδικευόμενους. Την ίδια στιγμή η Αθήνα είχε 30. Πώς μπορούμε λοιπόν να εκπαιδευτούμε? Και θα περάσω στο δεύτερο θέμα για τις συνέργειες του το θωρακοχειρουργική είναι γενικώς μια ειδικότητα η οποία μπορεί και δίνει λύση σε πάρα πολλά πράγματα και ακόμα και στην αγκιοχειρουργική, εάν το νοσοκομείο δεν έχει αγκιοχειρουργική κλινική. Υπάρχουν λοιπόν συνέργειες με τον παθολογικό τομέα, με τη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την πνευμονολογία, είναι ο κύριος συνεργάτης μας, να το πω έτσι, ο κύριε ειδικότητα με την οποία συνομιλούμε και λύνουμε μαζί προβλήματα, η ογκολογία επίσης και η παθολογία. Ενώ από μεριάς συνεργειών με τις χειρουργικές ειδικότητες, η νευροχειρουργική, η ορθοπαιδική, η γενική χειρουργική, η πλαστική και η χειρουργική κεφαλής και τραχύλου είναι οι κύριες ειδικότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στο Ιερό Ναό του Χειρουργείου. Και δείχνουμε μερικά περιστατικά συνεργειών στις οποίες πραγματικά θεωρώ ότι δόθηκε ρεστάλ. Συνεργειών. Ένα περιστατικό, ο κ. Λυκής σας είναι στην αίθουσα, έγινε πανήμερα του Αγίου Νικολάου, αν θυμάμαι καλά, όγκος σώματος του θ5 σπονδύλου. Σε ένα παιδί 35 χρονών. Σχεδιάζαμε το χειρουργείο μια εβδομάδα. Συνεργαστήκαμε 4 ειδικότητες. Λείπει ο κύριος Μαγκούφης, έτσι, ο οποίος εμβόλησε τον όγκο αρχικά και μας έλυσε τεράστιο πρόβλημα διαχειριστικό. Εδώ βλέπουμε μερικές φωτογραφίες. Θα δει κανείς ότι εδώ το σώμα του σπονδύλου λείπει τελείως. Φαίνονται τα κέτσια από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι το παιδί. Όταν έφυγε από το νοσοκομείο και γύρισε και κόψαν τα ράματα, ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με αφαίρεση θωρακικού τυχώματος δύο πλευρών επιπέδων, χωρίς κανένα deformity από τη θωρακοπλαστική. Γιατί συνεργαστήκαν πάρα πολύ καλά 4 ειδικότητες. Σε ένα χειρουργείο το οποίο ζήτησε 16 ώρες. Και αυτό στον ιδιωτικό τομέα. Τον κύριο Βουγιούκα, κυρία Ραπτάκη, θ7 όμως. Μυελικό κανάλι. Minimal invasive, ουσιαστικά. 5 εκατοστά το μοίρα, δεν νομίζω, κάπου τόσο. Πέμπτη μέρα πήγε σπίτι της. Αυτό είναι το μετεχειρητικό αποτέλεσμα. Άδεια τελείως. Επίσης μια συνέργεια που λειτουργήσε υποδειγματικά. Και εδώ, ποιο μου τουλάχιστον θα θυμάται πάρα πολύ καλά, τον είχε και στο. Ήταν τεράστιο. Πολλούς μήνες. Ο Απόστολος, ο οποίος μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, Θανάση, έχασε τον πνεύμονά του, έχασε τον ισοφάγο του και ό του θαύματος έκανε θωρακοπλαστική 2 φορές και ό του θαύματος είχε και λικ από τον ισοφάγο. Χρειάζεται εντερολόγοι, λοιμοξιολόγοι, παθολόγοι, γενική χειρουργή, θωρακοχειρουργή, όλοι μαζί σε μια νοσηλεία που απέκτησε πάρα πολλά πράγματα και ένα από τα οποία απέκτησε ήταν και το επόμενο. Εγώ πάνω στο φόβο μου θα χάσουμε το παιδί στα 22 του χρόνια, έστειλα μήνυμα σε έναν άλλο πολύ καλό μου φίλο, τον Τόμι Νταμίκο. Ο Τόμι Νταμίκο είναι ο head του Duke στο North Carolina University, ένας από τους καλύτερους θεραπευτικούς στον κόσμο.
και του ζήτησα την συμβουλή του, ο οποίος μου είπε όταν έχετε αυτό το link με την εικόνα που είχε τότε το παιδί, πρέπει να κάνετε, να εξτομώσετε τον ιστοφάγο, να περιμένετε 6 μήνες και μετά να φέρετε έντερο. Δηλαδή αυτό το παιδί θα ήταν τι μετά από όλο αυτό και αν θα πιάνε και αυτό. Εκεί λοιπόν, γιατί δεν είμαστε κακοί γιατροί και αυτό είναι δεδομένο, πήραμε πάνω μας το περιστατικό, έξω από κάθε guidelines και συμβουλή από τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου και πήγαμε με πλήσεις, Θανάση, tube to tube, με αντιβιωτικά, κατιονισμό και τελικά το παιδί σήμερα καλά. Μετά από 7 μήνες νοσηλεία στο νοσοκομείο. Επίσης εξαιρετικό παράδειγμα συνεργειών. Πλαστική χειρουργική, χονδροσάρκωμα προστίου θωρακικού τυχώματος. Πλατής ραχιαίος, τριμνός, όρια εκτομής με πλέγμα. Εξαιρετικό αποτέλεσμα, ο άνθρωπος μας έρχεται κάθε 2 μήνες, μας φέρνει πορτοκάλια, σοκολάτες, ό,τι μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Εξαιρετική και αυτή η συνέργεια με τους πλαστικούς χειρουργούς, με την χειροκρέτηση. Χειρουργή κεφαλής και τραχύλου. Και εδώ μιλάμε γιατί για τον σόβους πάνκος. Βλέπουμε έναν όγκο πάνκος, πάντοτε για τον θωρακοχειρουργό είναι ένα challenge αυτό. Διότι μέσα από μία θωρακοτομή πρέπει να ελέγξει την περιοχή της υποκλειδίου. Και το ό,τι έχει περιοχή. Με τον Γιώργο τον Λαγογιάννη, που έχουμε την τύχη να τον έχουμε εδώ, μπορούμε και κάνουμε πλέον τι. Μία τραχυλική τομή αρχικά, τα 5 branches του βραχιονίου πλέγματος, υποκλίδιος αρτηρία και από κάτω υποκλίδιος φλέβα. Τα παρασκευάζει, τα προφυλάσσει και από εκεί και πέρα, μέσα σε περίπου 50 λεφτά, κάνεις μια ωραιότατη δεξιά ολοδεκτομή, χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο. Οι συνέργειες είναι κάτι στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύω πάρα πολύ και στις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν και με τις παθολογικές λιγότητες και ιδίως με την ογκολογία και την πνευμονολογία. Δεν πρέπει να λειτουργούμε όταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, φωνάξτε τον επόμενο. Πρέπει να ξέρουμε από την αρχή, γιατί υπάρχουν ιδέες στις ειδικότητες, όπως και ο θωρακοχειρουργός να καλεί φυσικά τους αντίστοιχους παθολογικές λιγότητες. Κάτι που οποίο μπορούμε να μην το έχουμε σκεφτεί. Πάμε όμως να προχωρήσουμε στο επόμενο. Στην Ελλάδα κάνουμε αργοκορημένη χειρουργική. Αυτό είναι δεδομένο. Χειρουργούμε μεγάλα στάδια. Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι ένα οζύδιο το οποίο στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή χειρουργείται. Στα 9 χιλιοστά. Και αυτό εδώ είναι ένα οζύδιο που χειρουργείται. Όμως είναι οζύδιο. Τι είναι οζύδιο? Οζύδιο είναι ένα έβριμα στην αξονική διαφορετικής πυκνότητας, το οποίο το βλέπουμε σε 3 συνεχόμενες λήψεις. Όχι, δεν φαίνεται εδώ. Έχει εισαχθεί λοιπόν ο όρος στο εξωτερικό του GGO, Ground Glass Opacity. Και αν βγάλεις ένα Ground Glass Opacity και αποδειχθεί ότι είναι κακοήθεια, δεν απαιτείται να γίνει λοδεκτομή. Μία σεγμεντέκτομη, σύμφωνα με τις μελέτες, είναι υπεραρκετή, αρκεί να την κάνεις τυπικά. Για τους παρευρισκόμενους, εντάξει, ξέρουμε τι είναι η βάση χειρουργική, ξέρουμε πώς γινόταν μέχρι τώρα, με 3 πόρτ, 2 πόρτ, 1 πόρτ, αυτές είναι οι διαφορές πια. Αυτό είναι βέβαια που διάλεξα μια καποφορμισμένη ανοιχτή θωρακοτομή, έτσι με τα αιματώματά της μετά από πλαμπίξ και τα λοιπά. Και εδώ είναι πια ένα bi-portal, γουλέκτομη, ιδιαίτερα απαιτητικό, το οποίο αυτές είναι οι διαφορές στην εξωτερική εικόνα του αρρώστου. Και κάνοντας μία μελέτη, όχι κάνοντας εμείς φυσικά, από North Carolina University του Tommy D'Amico, θα δούμε ποιες είναι, αν συγκρίνουμε το outcome από θωρακοτομή και με βάτση. Κορπική μαρμαργή, 21% στις ανοιχτές θωρακοτομές, 13% στη βάτση. Ατελεκτασία, 12-5, τεράστιες διαφορές. Διαφυγή αέρα, 19-13, όχι τεράστια διαφορά, γιατί αυτό είναι διεγχειρητικό θέμα του τι λίκ έχεις. Πνευμονία 15, μετάγγιση αίματος 13%, μόλις 4% στη βάτση. Νεφρική ανεπάρκεια 5 και μόλις 1% στη βάτση. Βλέπουμε λοιπόν ότι
έχει πολύ λιγότερη νοσηρότητα. Και εδώ copy-paste αυτό. The user phase is twice as important as age in predicting complication. Δηλαδή, δύο φορές περισσότερη σημασία από την ηλικία του αρρώστου. Που ξέρουμε πόσο σημαντική είναι για την θωρακοχειρουργική. Λίγα πράγματα για την ιστορία. Μόλις το 2002 ξεκινάνε οι πρώτες επεμβάσεις θωρακοσκοπικής, η πρώτη λοβεκτομή γίνεται πριν 5 χρόνια, το 2011. Η πρώτη ΣΥΠ το 2013 και η ΤΑΠΗ ΣΥΠ το 2014. Η πρώτη όμως καταγεγραμμένη λοβεκτομή έγινε πολύ νωρίτερα, το 1992 από Ιταλό το Λουντίνι στην Ρέτζιο Εμίλια, που εγκαταλείφθηκε αμέσως. Κανένας δεν πίστεψε σε αυτό. Έπρεπε να περάσουν άλλα 10 χρόνια για να γίνει η πρώτη καταγραφή θωρακοσκοπικών λοβεκτομών. Έχουμε αντεδείξεις να κάνουμε βασαφώς σκέφτο. Αν ο όγκος είναι κεντρικός, μεγάλος, δεν μπορείς να το δουλέψεις θωρακοσκοπικά. Όταν έχουμε πολλαπλές λοιμώξεις, από τη σχετική αντένδειξη αυτή, πολλαπλές λοιμώξεις με πνευματικό υγρό, απλά γίνονται πάρα πολλές συμφύσεις και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεπεράσει τα εμπόδια μερικές φορές. Και αν είναι ριντού. Αν υπάρχει προηγηθής αυτοαρτοδομή, πάλι για τον ίδιο λόγο. Συμφύσεις. Ιδιαίτερα δύσκολες. Εδώ όμως είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ΒΑΤΣ. Είναι η υπεροχή της στο λεμφαδενικό καθαρισμό. Γιατί? Γιατί βλέπει πράγματα που με ανοιχτή θωρακοτομή δεν μπορείς να δεις. Και πάμε λίγο να δείξουμε μερικά πράγματα για να καταλάβει κανείς. Εδώ είναι ένα χειρουργικό πεδίο μετά από δεξιά άνω λοβεκτομή. Εδώ είναι η πύλη. Εδώ είναι ο κάτω λοβός με τη γραμμή σειραφής. Εδώ είναι η άνω κύλη. Α ζήσουμε τα φώτα μάλλον όπως θα κάτσει το. Το κάτω αριστερά. Όχι, τώρα. Τώρα αυτή είναι η προοπτική του ημιθωρακίου. Έτσι, εδώ είναι η άλλο κύλι πλάτα και δεν είναι η άζυγος. Σαγκάη κατέληξα πολλούς μύθους. Τι εννοώ μύθο. Κοιτάτε τι μπορεί να κάνει κανείς με την άζυγο. Να τη σηκώσει δεν πάρει τίποτα. Τέντα. Και εδώ μπαίνει στο R4, στους κατώτερους δεξιούς παρατρακιακούς λεμφαδένας. Καθαρίζεις πάρα πολύ ωραία το χώρο, εδώ είναι ο λεμφαδένας. Το βλέπετε. Και πάνω πια από την άζυγο, έχουμε αφήσει πίσω το σημείο που δουλεύουμε πάνω, πάμε στο R2, δεξιούς ανώτερους παρατρακιακούς λεμφαδένας. Και βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα. Subcarinal, group 7, βλέπουμε εδώ πώς έχει αποδειχθεί ο ισοφάγος, πώς είμαστε με το κολόδωμα του βρόγχου και εδώ βλέπουμε το group των λεμφαδένων που καθαρίζεται τσουλέκα και εδώ μπαίνει ένα πάντα, ένα αιμοστατικό υλικό. Και συγχωρέστε με, για οι οικολόγοι να με συγχωρέσουν, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη χημειοθεραπεία λεμφαδών για τον άρρωστο, έτσι, το τσουγκάρις. Χειρουργική... Να τους σταδιοποιήσεις. Χωρία που είσαι υποχρεωμένο. Sampling γι' αυτό. Έχει. Όχι όμως λαθαρδικός καθαρισμός. Μπορείς να πάρεις μόνο του βγάλεις, αλλά είσαι και υποχρεωμένος. Και βγάζεις όλη την αλυσίδα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτά. Δεν βλέπεις να πας ανοιχτά. Δύσκολο. Χειρουργική, πολύ δύσκολο. Χειρουργική του μεσοθωρακίου, όγκους, μέχρι τώρα έτσι με θωρακοτομή, τώρα με αριστερή και δεξιά, είτε χρησιμοποιώντας πόρτ τύπου Αλέξης, είτε χρησιμοποιώντας κανονικά πόρτ, βλέπουμε εδώ πίσω ένα σωληνάκι. Να ενημερώσω στους γενικούς χειρουργούς ότι πλέον αρχίζουμε να δίνουμε και εμείς αέρα στο θώρακα. Όχι αέρα, διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι, χειρουργική λοιπόν με εμφύσιση διοξειδίου του άνθρακα μέχρι την πίεση των 8-10 ατμοσφαιρών. Τι μας κάνει, μας διευρύνει πάρα πολύ το νοσοθωράκι. Έχουμε χώρο πια να το δουλέψουμε. Και εδώ βλέπουμε πόσο όμορφα βγαίνει ένας θύμος αδένας. Έτσι, με τα πρόσθετα και τα οπίστια κέρατα να έχει γίνει ένας τέλειος καθαρισμός. Ρομποτική. Μεγάλη συζήτηση. Μεγαλύτερο πράγμα από τη ΒΑΤΣ. 4 πόρτ αντί για 2 ή για 1. Και θέλει πολύ καλό βοηθό. Δηλαδή, με μια κάμερα, ένα κάμερα μάλλον στη ΒΑΤΣ κάνεις τη δουλειά σου. Στο ρομπότ θέλεις πολύ εκπαιδευμένο βοηθό επάνω, γιατί όλα τα staplers περνάνε από το βοηθό και όχι από σένα. Conversion. Κάποια στιγμή κάνεις μια βάση και
Δυστυχώς πρέπει να ανοίξεις. Γιατί πρέπει να ανοίξεις, πότε γίνεται αυτό? Πρώτον, αν αιμορραγήσεις. Δεύτερον, αν βλέπεις ότι συμφύσεις που λύνεις δεν μπορείς να τις μανατζάρεις. Τρίτον, αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις καλά τα αγκιακά σου στελέχη και αν έχεις ανώμαλη ανατομία. Το conversion, αυτό που μας έμαθαν, είναι σοφία και όχι αποτυχία. Το να ανοίξεις τον άρρωστο όταν πρέπει, είναι η σωστή κίνηση που πρέπει να κάνεις για να διασφαλίσεις την υγεία του. Δεν είναι αυτός σκοπός η θωρακοσκοπική λοβεκτομή ή η ρομποτική. Αν μπορεί να γίνει, έχει καλώς. Αν δεν μπορεί, ανοίγεις και κάνεις τη δουλειά σωστά και ογκολογικά σωστά τις περισσότερες φορές. Και πάμε σε ένα μεγάλο κομμάτι τώρα που ανοίγεται αυτό το διάστημα και είναι οι μη διασωληνωμένες θωρακοσκοπικές επεμβάσεις. Βλέπουμε εδώ, δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε, η πρώτη όμως non-intubated λοβεκτομή γίνεται το 2011 πάλι από τον Σεν Σαγκάι. Έχει exclusive κριτήρια. Κύριος Τάχτος, να μας πει πέντε λόγια. Ο κύριος Τάχτος είναι ανεσιολόγος μας, επίσημα ανεσιολόγος θωρακοχειρουργικής, έτσι, με ιδιαίτερη γνώση στο αντικείμενο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να πούμε καταρχάς ότι είναι λίγο διαφορετικό το στήσιμο στα non-intubated θωρακοσκοπικά χειρουργία. Δεν μπορεί να είναι non-intubated ένα χειρουργείο με θωρακοτομή, με κλασική θωρακοτομή, μόνο αν το κάνουμε VATS. Είναι διαφορετικό το στήσιμο γιατί ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο του αερογωγού του ασθενή. Αυτό που κάνουμε είναι αυτό που λέμε unconscious sedation, δηλαδή ο ασθενής κοιμάται με, αλλά έχει αυτόματη δική του αναπνοή και εκεί λίγο τα πράγματα δυσκολεύουν στο να μπορέσεις να χειριστείς τον αεραγωγό αλλά και τον αερισμό σου, γιατί δεν αρκεί μόνο να έχουμε οξυγόνωση στον ασθενή, αλλά θα πρέπει να παίζουμε λίγο και με το διοξίδιο του άνθρακα, με την υπερκαπνία του. Επιτρέπουμε αυτό που λέμε permissive hypercapnia, αλλά και αυτό έχει τα όρια του. Ασθενείς οι οποίοι έχουν δύσκολο προβλεπόμενο αεραγωγό, όπως έχει γράψει και στη διαφάνεια ο Μανώλης, με κάποια προγνωστικά κριτήρια, βασικότερο είναι η κλίμακα Μαλαμπάτη, ή γνωστό από προηγούμενες επεμβάσεις δύσκολο αεραγωγό, αυτοί οι ασθενείς αποκλείονται εξορισμού. Γιατί σε πλάγια θέση, όπως γίνονται τα χειρουργία, δεν μπορείς να παρέμβεις και να εξασφαλίσει τον αεραγωγό. Οι πολύ παχύσαρκοι ασθενείς, δηλαδή με σοβαρό περιοριστικό σύνδρομο, ο αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς, για ποιο λόγο, γιατί δεν μπορείς σε αυτούς να ανεχθείς μη ελεγχόμενο αερισμό. Ο αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς, στην υπερκαπνία θα σου κάνει πνευμονική υπέρταση, θα σου καταρριφθεί εύκολα. Όπως και οι υπνοαπνοϊκοί ασθενείς, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πρόβλημα στην αυτορύθμιση, ας πούμε, κεντρικά του αερισμού. Εμάς μας αγχώνει τους ανεσιολόγους ο ασθενής ο οποίος δεν είναι διασωληνωμένος, γιατί στον διασωληνωμένο ασθενή ξενιάζεις, ας πούμε, από το αναπνευστικό του σύστημα, βάζεις τις παραμέτρους που εσύ θέλεις και το μηχάνημα σε οδηγεί μόνο του. Στον ίδιο ασωληνωμένο ασθενή πραγματικά είναι πολύ απαιτητικό. Είμαστε, όπως έλεγα και στο Μανώλη, με το καρεκλάκι δίπλα ακριβώς στον ασθενή μας. Κάνατε κάποιο. Κάναμε, ναι. Κάναμε ένα πρώτο χειρουργείο, πήγε πάρα πολύ καλά. Κάναμε μία ενοποίηση χώρου με λύση συμφύσεων σε lobulated συλλογές, πλευροδέσαμε και πήραμε και δύο τα λήψη. Ναι, είναι μεγάλο κάμπος, βέβαια έχεις πάρα πολύ καλό. Εκεί θέλεις τον πολύ ικανό ανεσιολόγο, τον ανεσιολόγο που θα σου διασωληνώσει σε πλάγια θέση αν χρειαστεί. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Εμείς έχουμε επιλέξει τον Γιώργο. Εδώ είναι το πρώτο χειρουργείο. Εντάξει, δεν θα βάλω το βιντεάκι τώρα για να μην σας κρατάμε πάρα πολύ. Έχει χρειάσει και χρόνο, οπότε ξέρουμε και ο ένας τους. Αυτά είναι μερικά από τα cases τα οποία κάναμε. Αυτό ήταν το πρώτο χειρουργείο Uniportal VATS, το οποίο έβαλα όταν γύρισα το 2015 από τη Σαγκάη. Και το δεύτερο. Μετά πίστηκα ότι Uniportal δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι με τα δύο πόρτι και με τα τρία πόρτι κάνεις πάρα πολύ ωραία τη δουλειά σου και δεν επιβαρύνεις τον άρρωστο καθόλου στο μεταχειρητικό outcome. Είναι χειρουργία τα οποία κάναμε εδώ. Είναι χειρουργία που κάποιοι από σας τα γνωρίζουν διότι έχουν εμπλακεί. Είναι μπιμεκτομές, είναι μπιλεκτομές. Είναι lung volume reduction,
Έχουμε κάνει ένα πρόσφατα, πάρα πολύ καλά. Είναι τμήμα τεκτομές. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τη λογοτεκτομή. Το σετ εργαλείων μας συμπληρώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Οπότε θεωρητικά είμαστε απόλυτα έτοιμοι να προχωρήσουμε τώρα. Οπότε στις προτάσεις, γιατί μια συνομιλία πρέπει να έχει κάποιες προτάσεις, είναι περισσότερη ελάχιστα πνευματική χειρουργική, αύξηση και εξορθολογισμός των συνεργειών και των ειδικοτήτων. Μπορούμε να μιλάμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να μοιραστούμε πράγματα. Και από την αρχή, εκεί γίνεται καλύτερη στρατηγική και σίγουρα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μια εισαγωγή της αξιωματικής τομογραφίας στο check-up. Το λέω γιατί, για ποιο λόγο. Μην τη φοβάστε την αξιωματική, χρειάζεται να τη δώσουμε. Μπορούμε να καλύψουμε πράγματα, αυτό που λέμε το ground glass opacity, κάτι πάρα πολύ μικρό, στην αρχή του. Με minor εκτομή μπορεί να λύσει το πρόβλημα ο άνθρωπος ο οποίος το έχει. Σωστή επιλογή, δηλαδή να τηρούμε πάντα τα κριτήρια αποκλεισμού, αλλά και πότε πρέπει να κάνουμε πράγματα. Blind λεφαδενεκτομή και ας μην είναι διοργωμένοι οι λεφαδένες. Και αυτό που κερδίζουμε με τα non intubated είναι οι ασθενείς με HAP. Μπορούμε πια να τους πάρουμε ένα νόζο από μέσα, γιατί η WEDS έχει δείξει και ιδίως στους μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα και ας μην γίνει λοβεκτομή σε ένα περιφερικό οζύδιο. Άρα μπορούμε να το πάμε και μη διασωλωμένο αυτό το περιστατικό. Οι νέες τεχνικές οι οποίες παρουσιάζονται είναι φυσικά το non-intubated, το νέο σύστημα της Da Vinci με το XI, το οποίο πιστεύουμε ότι θα ίσως το πάρουμε και στο νοσοκομείο στο επόμενο διάστημα. Η εμφύσιση διοξιδίου του άνθρακα και η τεχνολογία των snakes, σε αυτό δεν θα αναφερθούμε τώρα, είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο και έπεται στο μέλλον. Και όταν τα νούμερα είναι αυτά που περιγράψαμε στα ΚΑΙ, τα αποτελέσματα το απόγευμα είναι κάπως έτσι. Σας ευχαριστώ. Τώρα αν έχει κάποιος να θέλει να συζητήσουμε κάτι, να ρωτήσει κτλ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Το συνολικό κόστος με τις νοσηλείες της ανοιχτής θωρακοτομής από τους ΒΑΤΣ είναι πολύ λιγότερο. Πρώτον, η ΒΑΤΣ μπορεί να μην απαιτήσει μονάδα. Διότι δεν έχεις αυτή την αναπνευστική δυσχέρεια άμεσα με την χειρουργία. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι αυξάνει λίγο το κόστος, διότι η χρήση staplers είναι υποχρεωτική στη ΒΑΤΣ, όχι τόσο υποχρεωτική στην ανοιχτή χειρουργική. Αλλά αν το συμψηφίσει κανένας όλα μαζί, δηλαδή αν θα πάει στη μονάδα ή αν δεν θα πάει, πόσες μέρες νοσηλεία σύνολο θα χρειαστεί, αν χρειαστεί αίματα, τα φάρμακα που δίνουμε και όλα αυτά, έχει μελετηθεί και έχει βγει ότι η ΒΑΤΣ είναι φθηνότερη. Η ΒΑΤΣ έτσι και η ΒΑΤΣ, γιατί μιλήσαμε για Da Vinci. Όχι, η υποκριτική είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Δεν το έχουμε αρχίσει ακόμα. Δεν ξέρω αν πρέπει. Αν μας βοηθάει, δηλαδή η αποκτηθήσα εμπειρία του... Αν θες τη γνώμη μου, καλός δραγκοσκοπικός χειρουργός δεν χρειάζεται τρόπο. Έτσι, είναι η γνώμη. Αυτό είναι και η δικιά μου αυτή. Έτσι, απλά δεν μπορείς να αφήσεις κάτι να εξελίσσεται χωρίς να το παρακολουθείς, διότι δεν ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δεν έχει κάτι. Α, εννοώ ότι... Μπράβο. Πολύ ωραία, πραγματικά αυτό μας έχει μαλώνει η εκπληκτική εμπειρία. Πιστεύω κάποιος, οποιοσδήποτε συνεργικό ετάσιο, ζήλευε όλα αυτά που τις εμπειρίες όλες αυτές που έχει όλες αυτά τα μέρη. Έχω μια παρόμοια εμπειρία και εγώ με ΒΑΤΣ που θυμάστε το έχουμε συζητήσει, όπου δούλευα με σκολιώσεις και κυφώσεις. Θα ήθελα να το προσπαθήσουμε αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω σε πρινή θέση, ή σε πλάγια θέση, να είναι ο ασθενής σε πρινή θέση. Να έχει βέβαια και ξέρει τα ειδικά μαξιλάρια που βάζουμε εμείς δεξιά και αριστερά. Θα σε δυσκόλευε αυτό στα πόρταλ σου για να το κάναμε. Όταν ξεκινήσαμε το training τη βαροσκοπική ηλικία, το μάστορ τη ιστορία είναι ότι μπαίνει το ένα πόρτ στην οριζόντια γραμμή που περνάει από τη μέση μα καρδιά γραμμή, η κάμερα, και το πάνω μπαίνει λίγο μετά τη θηλή, εκεί στο όριο του μίζωναθωρακικού μύρου. Πάντα πρόστια. Αφού κάναμε λοιπόν όλες τις τεχνικές και είδαμε ναι, έτσι γίνεται το πράγμα κτλ., τότε ο βασικός μου συνάδελφος, ο Γουέντα Ολί, μου λέει την άλλη εβδομάδα θα πάω στο Ζόγκσαν Hospital να δεις κάτι και αρέσει μια εβδομάδα εκεί. Πήγα λοιπόν εκεί όπου γνώρισα έναν φοβερό καθηγητή, ο οποίος όλα τα έκανε ανάποδα. Τα πόρτ πίσω. Πόσο πίσω?
δεν ξεκινάει από τη φλέβα, ξεκινάει από το βρόχο. Που είναι πίσω. Είναι πίσω. Διατηρούσε τη θέση χειρουργού της ανοιχτής χειρουργικής κάνοντας βάτς. Οπίστια μας χαλιά γραμμή δηλαδή, για να κάνεις... Πίσω από τη γωνία της ομοπλάτης. Το ένα από. Αυτό λοιπόν μου απέδειξε ότι δεν υπάρχει. Κάνεις ό,τι θέλεις. Αρκεί να σε βολεύει να το κάνεις. Μανώλη, αυτή μετά από εκείνη στραβή κάνουν τον Κινέζο. Όχι, γίνονται τα πάντα. Πραγματικά γίνονται τα πάντα και αυτό ήταν και το βέντεο όταν τελείωσα το κόστο. Είδα ότι δεν υπάρχει στρατατεχνική. Είναι ότι σαν ό,τι βολεύει τον εαυτό σου και σένα. Αρκεί να ξέρει να το έχει κάνει. Να το έχει. Όπω υπάρχει φρακοσκοπικά να κάνει το βαλιτομή με το ασθενή σε πρινή θέση. Και βέβαια υπάρχει και μάλιστα η ρομποτική ισοφαγεκτομή γίνεται σε πρινή. Είναι αναγνωρισμένη τεχνική. Δεν την κρυφτόμουν. Οι ισοφαγεκτομέ γινόντουσαν σε πρινή θέση. Και εγώ πρώτα απ' όλα την ανοιχτή θωρακοκυριακή δραστηριότητα σε θέση face down στο σωτήρια. Είναι λίγο μπελάς. Η τοποθέτηση του άρρωστου. Ειδικότερα παίζει και τα λοιπά. Και ήταν δικαιολογημένη, διότι υπήρχε σωλήνας μόνο απλού μόνο τότε. Εγώ είμαι λίγο... έχει περάσει ηλικία. Υπήρχε μόνο σωλήνας διπλού απλού τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και η θέση face down ήταν σωτήρια. Με την έννοια ότι δεν υπήρχε σπήλες στον άλλο βρόχο. Αιμάτων και τέτοια πράγματα. Όμως η θέση face down με το πρόσωπο κάτω και οπίστια θωρακοτομή, αμοιβώς οπίστια και όλα να ξεκινάνε από το πρόσωπο, ήταν μπελάς στο στήσιμο. Στη συγκεκριμένη όμως κατάσταση που λέει ο Μάριο, δεν πρόκειται να χειρουργήσει τον πνεύμονα, χειρουργήσει τον ηλική ή οπίστιο θωρακικό τείχωμα, κυφοσκολιώσεις και τέτοια πράγματα. Οπότε εκεί δεν έχεις πραγματικά θέμα, έστω και αν πας με βάτς με στόχο το οπίστιο. Α, είστε νευροχειρουργός. Οπότε δεν γίνεται, Μαρία, δεν είναι τίποτα πλέον που να μας πει ότι δεν γίνεται αυτό, λόγω θέσης. Μανώλη, ναι. Έχουμε κάνει σε πρινή θέση κατά κάτι του αυλού χειρουργία. Έχουμε κάνει. Σπονδυλική. Σπονδυλική, το ξέρω. Έλα, Λέξη. Εσύ θες με φώναξες. Το ablation που μπαίνει στον αλγόριθμο σου. Ποιο είναι σαν πρέστες, batch ablation για θέματα... Περιτάνες ablation. Περιτάνες, ναι. Είναι μια ιστορία αυτή το ablation. Είναι κάτι το οποίο δεν ήταν καταρχάς αυτά τα οποία διδάχθηκα εγώ. Φυσικά και μπορεί να γίνει, αλλά όπως καταλαβαίνεις πρέπει να παρασκευάσεις τις νομικές φλέβες. Πώς θα γίνει, όχι, πώς μπορεί για κάνεις. Όλους αυτούς τους μικρούς που έλεγες. Α, ablation εννοείς RF. RF. Microwave. Ναι. Αλλά εσύ θες που μου μεγάλη ιστορία. Ο Αλέξο Κελέτης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι σπαθητικό, είναι στην τεχνολογία, είναι ιδιαίτερα επεμβατικός, έχει χειρουργικό μυαλό και αυτά που κάνει πραγματικά και συνεργαζόμαστε αρκετά, πραγματικά είναι αξιοζήλευτα. Ναι, εγώ πιστεύω στο RF και στην σύγχρονη εκτομή λόγου. Δηλαδή να αδρανοποιείς τον όγκο πριν το βγάλεις. Εντάξει, το μόνο που φοβάμαι και το φοβάμαι πάρα πολύ, σας το λέω ειλικρινά, και στα needle biopsy είναι η διασπορά. Στη Ζακάη δεν γινόταν needle biopsy, ήταν απαγορευτικό. Ο λόγος ήταν ένας, ότι όταν εγώ με 2 εκατοστά τομή uniportal μπορώ να σου βγάλω όλο τον όζο, γιατί να τον μεγαλοτρυπάω και να κινδυνεύω να ματώσει και να μου διασπείρει κύτταρα. Δεν υπάρχει FNA απέσω. Όχι, ποτέ. Ναι, αυτό λέω, αυτή είναι η δίνεξη. Αλλά FNA ούτως αλλιώς... Ναι, FNB. Εντάξει, FNB. FNA, εγώ τόσο στους λεφαδένες, πόσο σίγουροι είμαστε με τη βάτσα, ότι παίρνουμε όλους, καθαρίζουμε όλους τους περιοχικούς λεφαδένες. Σε συγκεκριμένες ομάδες... Αν πόσο υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπήρχε το περιβόητο paper του Greenberg από το Cleveland Clinic, που είναι παλιό paper. Αυτοί τι είχαν κάνει. Είχαν και μάλιστα μελέτη, ήταν 5.500 περιστατικά. Είχαν κάνει blind λιμφαδενέκτομη και είδα σε περιστατικά τα οποία δεν είχαν παθολογική διόγκωση στην απεικόνηση προεμφυλητικά. Και το 22% είχαν μικρομεταστάσεις. Ο 1 στα 5 είναι μεγάλο ποσοστό σε απεικονιστικά μη διογκωμένους λιμφαδένες. Οπότε εκεί άρχισε να εισάγεται σιγά σιγά
η έννοια του blind λιφαντενέκτομη έτσι κι αλλιώς ιστορακοτομές. Μετά αρχίσαμε να λέμε, ok, να δούμε ποιο λογό αφορά, τον κάτω ή τον άνω, γιατί αν είναι ο κάτω μην βγάλεις το αρδίο, ή αν είναι ο άνω μην βγάλεις τον 9, δεν σου χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, αν είχαν ένα δικό μάδο, δεν ξέρω πόσο θα σε βαζόντους. Γιατί είναι θέμα αλύσου και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει απόλυτα πού θα οδηγηθούν τα κύτταρα και ποιοι λαμπαδένες τελικά είναι αυτοί οι οποίοι θα. Και επίσης, μια ιστολογική εξέταση να ξέρετε ότι δεν εξετάζει μικρομεταστάσεις του λεπαδένες. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μπροστά μια ιστολογική που μας δίνει λεπαδένες ελεύθεροι και να μην είναι. Διότι οι μικρομεταστάσεις γίνονται με μικροτόμο, με τομές νομίζω 100 στα 1000, κάποια ενδιαίρεση υπάρχει, οι οποίες στη στάτερη ιστολογική εξέταση δεν γίνεται. Δεν ξέρω δηλαδή όλο αυτό το στάδιο που λέμε είναι στάδιο, πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε για αυτό το στάδιο. Διότι εγώ έχω δει ιδιοκομμένους λεμφαδένες που με το μάτι φαίνονται παθολογικοί μέσα στο χειρουργείο και μου δίνουν καθαρή μετά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρα μια παθολογία. Οκ, φλεγμονώδης. Γιατί τι έκανε την φλεγμονώδης. Όντως μπορεί να το κάνει. Όντως ναι, παιδί μου, ισχύει. Αλλά. Αλλά μελέτες που γίνανε τελικά με μικροτομές των εμφανέτων δείξαν μικρομεταστάσεις των εμφανέτων που δεν ήταν στις αρχικές. Οπότε εκεί πέρα, αν θες να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και αν θες να σιγουρέψεις λίγο τον άρρωστο, νομίζω ότι μια blind, total blind λιφαντενέκτομη από τη μεριά που είσαι, δεν μιλάω να βγάλεις αριστερά, λιφαντενέκτομη, σου άνοιξε το δεξί με θωράκι. Εγώ ρωτάω για τη δυνατότητα να γίνει. Ναι, ναι, με τη δυνατότητα τη τεχνική μιλάω. Αν μπορεί να βγάλει αυτού όλου του λεφαδένου. Όλου. Όλου. Συμφωνώ μαζί του ότι μπορεί και λίγο καλύτερα σε μερικέ θέσει. Όχι λίγο. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι καλύτερα. Με τη βάση από τι να είναι. Γιατί και εγώ του βγάζω όλου. Αρέσει γιατί δεν θα βγουν όλοι οι λεφαδένου. Αλλά του κολλέ το ξέρετε και του ψάχνουν για να το χέρι. Δεν είναι αυτό το χάνεται. Πώ μπορεί να ψάξει από τα ράγια του ίδιου. Το έπιασα και το έφτασε. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν κάποια βίντεο θωρακοσκοπική χειρουργική που απέναντι τραβούσε στην κάμερα με μια θωρακοτομή τέτοια. Είχε πει μια κάμερα μέσα και έγινε. Μην το αυτή τη συζητήσουμε. Αυτά όλα ξέρετε και κατ' εκτίμηση και κατά πόσον πιστεύουμε ορισμένα πράγματα ή δεν τα πιστεύουμε. Πάντως η τεχνική τη blind λεφαντενέκτομη είναι μάστιν οπολογική χειρουργική θωρακά. Δεν το συζητάμε ότι θα το κάνει. Έτσι. Ή δεν θα επιχειρήσει να το κάνει. Μπορεί να μην βρει τέλο εμφανέστη. Να είναι απόλυτα ένα πλευρανάκι καθαρκωτικό το οποίο να είναι άλλη σημασία. Όμως, αν δεν επιχειρήσεις να το κάνεις, δεν έχεις κάνει σωστά δουλειά σου. Έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν σήμερα μαζί. Ήταν μια πρώτη προσέγγιση έτσι, να δείξουμε μερικά πράγματα που έχουμε αρχίσει να τα κάνουμε και φυσικά θα κάνουμε ακόμα παραπάνω. Και θα ακολουθήσουν και άλλες ομιλίες έξω από φυσικά από το Μετροπόλιο, οπότε ήσασταν το trial group, να ξέρετε. Φυσικά θα πάρει κάτι για όσους... κλειδάνε. Thank you.